Απίστευτο και όμως αληθινό. Το Squid Game έγινε reality με το Netflix να μπαίνει σε μπελάδες, αφού οι συμμετέχοντες έφτασαν στα όρια και χρειάστηκαν μέχρι και νοσηλεία. Το αρρωστημένο κορεάτικο δράμα πήρε σάρκα και οστά και έγινε reality επιβίωσης με συνθήκες αντίξωες και επικίνδυνες. Ακόμα και αν άρχιζε υποθερμία, οι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο, επειδή διακυβεύονταν πολλά χρήματα. Πάρα πολλοί ήταν αποφασισμένοι να μην κουνηθούν και έτσι έμειναν εκεί για πάρα πολλή ώρα. Υπήρχαν άνθρωποι που έφτασαν νομίζοντας ότι θα γίνουν εκατομμυριούχοι, αλλά έφυγαν κλαίγοντας. Όπως αναφέρει η Βρετανική Sun, οι παίκτες ένιωθαν σαν να είχαν κρυοπαγήματα, καθώς οι θερμοκρασίες του Ηνωμένου Βασίλειου ήταν στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου. Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη. Οι άνθρωποι μεταφέρονταν από τους γιατρούς, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Αν μιλήσεις, τότε είσαι έξω. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κουνήσουν τα πόδια τους γιατί έκανε τόσο κρύο. Μπορούσες να ακούσεις κάποιον να φωνάζει γιατρό και το πλήρωμα έτρεχε. Καταλήξαμε να στεκόμαστε εκεί για 30 λεπτά ανάμεσα στις λήψεις. Κάποιοι σέρνονταν στο τέλος, τουλάχιστον ένας μεταφέρθηκε έξω με φορείο. Συνολικά 450 6 παίκτες κλήθηκαν να παίξουν το παιχνίδι του καλαμαριού στην πραγματική ζωή με έπαθλο ύψους 4.200.000 ευρώ. Το πρώτο παιχνίδι, Red Light, Green Light, όπως και στη σειρά, φέρεται να έφερε ακόμη και λιποθυμία σε κάποιους. Την ίδια ώρα η πλατφόρμα φέρεται να επιβεβαιώνει ότι έχουν υπάρξει 3 τραυματισμοί, διαψεύδει όμως κάθε πληροφορία για σοβαρά ιατρικά περιστατικά. Αδρεναλίνη και ένταση κυριαρχούν στο reality που θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα χαρίζει σε όποιον καταφέρει να τερματίσει το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο όλων των εποχών.